Καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Κοδαρίδη. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο και ναι, είναι πολύ, πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση και εγώ και την πληροφορήθηκα τώρα από το ρεπορτάζ. Εξαιρετικά στενάχωρο να καταστρέφεται ένα πνευματικό κέντρο με πολύ σημαντική συνεισφορά στην τοπική ιστορία και στην διατήρηση τη πολιτιστική κληρονομιά. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από τα πιο πρόσφατα, γιατί σας άκουσα και χθες από την περιοδία σας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα να στέλνετε ένα σαφέστατο μήνυμα στα Σκόπια, στη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων, η οποία δεν ξεκίνησε καλά. Γιατί είχαμε δύο αναφορές σε Μακεδονία και από την Πρόεδρο και από την Πρωθυπουργό. Και θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε πως πλέον μιλάμε για μια ουσιαστική και ριζική αλλαγή της στάσης των Σκοπίων στο θέμα αυτό. Καταρχάς, θέλω να είμαστε πολύ σαφείς και προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέμε. Μιλάμε για δηλώσεις του εντολοδόχου Πρωθυπουργού. Θα αναμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας. Όμως τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά αρνητικά. Στον πυρήνα της συμφωνίας των Πρεσπών βρισκόταν η έννοια της ενιαίας ονομασίας, αυτό το οποίο λέμε «έργα όμνες», το όνομα Βόρεια Μακεδονία, να ισχύει έναντι όλων, να χρησιμοποιείται δηλαδή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι είχαμε εκφράσει εντονότατες επιφυλάξεις για το γεγονός ότι η Συμφωνία αυτή κατοχύρωνε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Να. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία. Στο ζήτημα όμως του ονόματος υπάρχει ένα σαφέστατο πισωγύρισμα και θέλω για ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα προειδοποίησης στη νέα κυβέρνηση να αλλάξει από τώρα την γραμμή της, να σεβαστεί αυτήν την κεντρική πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντός και εκτός της χώρας όταν γίνονται αναφορές στον βόρειο γείτονά μας. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν θέματα όχι μόνο στις σχέσεις της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί θέλω να καταδείξω εδώ ότι ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, μέσα σε λίγες ώρες, αυτά δεν έγιναν από μόνα τους, έκανα εγώ προσωπικά παρεμβάσεις για να ενημερώσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηλώσεις της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Υπήρξαν καταδικαστικές δηλώσεις και από την Πρόεδρο της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα ασκηθεί, πιστεύω, μια συνολική πίεση στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να μην κάνουμε ένα σημαντικό πισωγύρισμα. Εσείς θα την καταγγείλετε τη συμφωνία, σκέφτεστε να την καταγγείλετε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα κάνουμε με τα βεβαιότητος είναι ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προς κύρωση τα τρία μνημόνια τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία. Και τώρα δικαιώνεται απόλυτα και η δικιά μας στάση να καθυστερήσουμε αυτή την κύρωση, διότι κύριε Κοταρίδη, εμείς βλέπαμε εδώ και καιρό τι γινόταν στην Βόρεια Μακεδονία. Ακούγαμε αυτό το εθνικιστικό παροξισμό του Βεμερό, ξέραμε ότι το Βεμερό θα κερδίσει τις εκλογές και θέλαμε να διατηρήσουμε και εμείς κάποια ουσιαστικά διαπραγματευτικά όπλα σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ενδεχομένως κάποιοι περίμεναν. Και θεωρώ αδιανόητο στα όρια του πολιτικού και διπλωματικού παραλογισμού να έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυτός που μας φόρτωσε αυτή την συμφωνία με τα προβλήματα της και να ζητάει τώρα που βλέπουμε ότι τα Σκόπια ακολουθούν μια τελείως διαφορετική γραμμή να ακυρώσουμε τώρα τα μνημόνια. Τι λογική έχει αυτό? Πραγματικά δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε είναι ότι ήδη το έχουμε κάνει, θα καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι καμία πρόοδος σε αυτήν την πορεία, τη μακρά πορεία των Σκοπίων προς την Ευρώπη δεν μπορεί να συντελεστεί εάν δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με την Συμφωνία των Πρεσπών στο ζήτημα του ονόματος. Λοιπόν, επειδή σας άκουσα χθες και μου προκάλεσε ενδιαφέρον και ενδιαφέρει και ο γιος μου, γι' αυτό σας το μεταφέρω, για το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο χρονών είναι ο γιος σας, θυμίζει? Ο γιος μου είναι 14. 15, ναι. Αλλά έχω και τη μικρή που είναι 15 μηνών, οπότε έχουμε δρόμο. 15 μηνών, μάλλον δεν θα ενδιαφέρεται για το ψηφιακό. Όχι, δεν μου εξέφρασε κάτι ακόμα. Και πρέπει να σας πω, διαβάζοντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι η διάλυση της ζωντανής εκπαίδευσης ξεκίνησε μετά τις ανακοινώσεις για το ψηφιακό σχολείο. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Με αυτό το αντιπολιτευτικό μένος απέναντι σε μια πρωτοβουλία η οποία έχει βρει πρακτικά καθολική αποδοχή από τους μαθητές, από τους καθηγητές και από τους γονείς. Καταρχάς να θυμίσω ότι στην χώρα μας τα πολύ δύσκολα χρόνια του κορονοϊού πρωτοστατήσαμε στην τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Κάναμε κάτι το οποίο πολλές άλλες χώρες δεν το έκαναν.
Δεν είπαμε ποτέ προς Θεού ότι η τηλεκπαίδευση θα υποκαταστήσει τη φυσική διδασκαλία. Ήταν όμως μία ανάγκη και ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα με απόλυτη επάρκεια. Τι έρχομαστε τώρα και κάνουμε, για να το εξηγήσω. Δημιουργούμε ένα συμπληρωματικό ψηφιακό βοήθημα. Συμπληρωματικό, δεν υποκαθιστούμε το σχολείο. Και ερχόμαστε και λέμε, για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, θα ξεκινήσει αυτό από το Σεπτέμβριο, δίνουμε δωρεάν ένα ψηφιακό φροντιστήριο. Έμπειροι καθηγητές θα διδάσκουν τα μαθήματα, τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν και ερωτήσεις και αν η ψηφιακή τάξη είναι μικρή, να τις απαντούν εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς θα απαντούν αργότερα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια πρωτοβουλία, η οποία μειώνει τις ανισότητες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου σχολείου. Μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, διότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια, ειδικά σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Υπάρχουν και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Εμείς πήγαμε στα Ριζώματα. Τα Ριζώματα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα πανέμορφο χωριό στην ορεινή Ημαθία, στα Πιέρια Όρη. Εκεί τα παιδιά, για να πάνε φροντιστήριο, πρέπει να πάνε στη Βέρεια. Είναι 45 λεπτά. Ένα λεωφορείο την ημέρα, κακές καιρικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και για τα πιο απομονωμένα μέρη της πατρίδας μας, τα νησιά μας, τα μικρά νησιά, τα ορεινά χωριά, είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα το οποίο παρέχεται δωρεάν στους μαθητές. Και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το λεγόμενο ψηφιακό σχολείο, που τι είναι? Είναι ουσιαστικά μικρές περιλήψεις εύληπτες των μαθημάτων που γίνονται στην τάξη, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να έχουν ένα συμπληρωματικό ψηφιακό βοήθημα για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία των μαθημάτων. Άρα από πού και ως πού δεχόμαστε κατηγορία ότι θέλουμε να υποκαταστήσουμε τη διαζώσιμη εκπαίδευση? Η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό δασκάλων και καθηγητών. Ναι, γιατί πρέπει να καλύψει ανάγκες ορεινότητας, νησιωτικότητας. Και πρέπει να σας πω ότι στα Ριζώματα που πήγα, η αναλογία δασκάλων και καθηγητών προς μαθητές μπορεί να είναι 1:3. Δηλαδή, οι μαθητές αυτοί έχουν πάρα πολύ στενή σχέση με τους δασκάλους και τους καθηγητές. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες σε όλη τη χώρα. Και τι προβλέπουμε? Στις ελάχιστες περιπτώσεις, όπως στη Γάβδο, ας πούμε, που δεν μπορούμε να φτιάξουμε γυμνάσιο με όλους τους καθηγητές για ένα παιδί ενδεχομένως, πάλι θα υπάρχει φυσική παρουσία τριών καθηγητών των βασικών μαθημάτων και τα υπόλοιπα μαθήματα υπό την επίβλεψη αυτών των καθηγητών θα γίνονται διδακτικά. Και έρχεται τώρα και μας κατηγορούν θα έλεγα και με μια λογική τεχνοφοβίας, ότι δήθεν πάμε να αποδυναμώσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, όταν κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Αυτό θα ξεκινήσει. Τα φροντιστήρια, τα πρώτα φροντιστήρια είναι ήδη στον αέρα, τα πρώτα μαθήματα. Και το ψηφιακό φροντιστήριο για την τρίτη λυκείου θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Για τους μαθητές δηλαδή που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το 2025. Ωραία. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα σχολεία. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε κάθε μέρα και εδώ και στην εκπομπή. Και δεν είναι άλλο από την παιδική παραβατικότητα και την βία στα σχολεία. Και μέσα στα σχολεία και έξω από τα σχολεία. Γενικά το θέμα βίας θέλω να το δούμε. Αλλά να εστιάσουμε λίγο στα σχολεία, γιατί η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη πλέον σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και δεν ξέρω αν δουλεύουν τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει. Κοιτάξτε. Είναι βέβαιο ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως και μετά την πανδημία έχουμε δει μια έξαρση παραβατικότητας, βίας, φαινομένων εκφοβισμού, αυτό το οποίο αποκαλούμε σχολικό μπούλι. Mm-hmm. Και εντός σχολείου και εκτός σχολείου. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την περίπτωση εντός σχολείου και αλλιώς εκτός σχολείου. Και έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Έχουμε μια ολόκληρη καμπάνια στο bullying, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή 10201, έχουμε μια διαδικτική πλατφόρμα η οποία έχει διδεχτεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών για bullying, και έχουμε επίσης μια διαδικασία για το πώς διαχειριζόμαστε με ευαισθησία και με εχεμήθεια, γιατί χρειάζεται μια διακριτικότητα, αυτά τα περιστατικά εντός του σχολείου. Κατά συνέπεια, δεν παρατηρούμε απλά το φαινόμενο. Έχουμε ήδη αντιδράσει και έχουμε ευαισθητοποιήσει και την μαθητική κοινότητα και τη σχολική κοινότητα για το πώς αντιμετωπίζει κανείς τέτοια περιστατικά. Και φυσικά, μια μεγάλη πτυχή αυτού του bullying είναι και το διαδικτυακό bullying. Αυτή η μεγάλη ευκολία με την οποία μπορεί να αναρτά κανείς περιεχόμενο το οποίο μπορεί να ασκεί πραγματική ψυχολογική πίεση σε ένα νέο παιδί. Και έχουμε επίσης δεχτεί συμβουλές από τους καλύτερους στην πατρίδα μας. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, το οποίο ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζω πώς να το προσεγγίσω κατά ανάγκη τεχνοκρατικά. Άρα, έχουμε συστήσει μια επιτροπή με ανθρώπους εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι μας συμβουλεύουν στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά φυσικά χρειάζεται ευαισθητοποίηση και της οικογένειας και του σχολείου. Και νομίζω ότι και τα ίδια τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι κυρίως
δεν μπορούν να είναι σιωπηλοί παρατηρητές σε τέτοια φαινόμενα. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε περάσει από σχολεία και αυτή η έννοια ότι θα πας να καρφώσεις κάποιον, θα πας να τον καταδώσεις επειδή κάνει με παρβατική συμπεριφορά, είναι αρκετά ξένη στην εφηβική κουλτούρα. Όμως είναι απολύτως απαραίτητη αν θέλουμε τελικά να προστατεύσουμε την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Το θέμα της βίας ευρύτερα σας απασχολεί. Γιατί είχαμε, για παράδειγμα, είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία τώρα. Να πω μια κουβέντα ακόμα όμως για την εφηβική βία, γιατί έχει σημασία. Είχαμε και φαινόμενα, γιατί σας είπα ότι έχουμε μιλήσει για το σχολείο. Και έχουμε και φαινόμενα εκτός σχολείου. Mm-hmm. Και μάλιστα είχαμε και περιστατικά σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας με έντονη εφηβική παραβατικότητα. Αυξήσαμε την αστυνόμευση και θα δημιουργήσουμε σύντομα και ένα panic button για εφήβους, όπου θα μπορεί με γεωεντοπισμό να ενημερώνει ένα νέο παιδί άμεσα την αστυνομία, αν αισθάνεται ότι δέχεται οποιαδήποτε απειλή. Γιατί αυτό αφορά τα φαινόμενα bullying και βίας εκτός σχολείου. Μάλιστα. Λοιπόν, γυναικοκτονίες, γενικά βία. Είχαμε μια νέα γυναίκα η οποία αυτή τη φορά είχε κάνει ό,τι προβλεπόταν. Είχε πάει, είχε καταγγείλει τον κακοποιητή πρώην σύζυγό της, είχε ξεκινήσει το διαδικαστικό κομμάτι, είχε πάρει το panic button, της είχε προταθεί να πάει σε μια δομή. Η γυναίκα, ξέρετε, δεν είναι και πολύ εύκολο, καταλαβαίνω, αν έχεις οικογένεια και παιδιά, είναι δύσκολο να τα αφήσεις όλα αυτά και να πας, γιατί νιώθουν και ότι πάνε και κρύβονται κάπου για ένα διάστημα. Και πάντα υπάρχει και το ερώτημα ότι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα κάνουμε με αυτή την υπόθεση, τι θα γίνει με αυτές τις υποθέσεις? Καταρχάς, θα ξαναπώ ότι η περίπτωση της Κυριακής ήταν μια τραγωδία η οποία κατέδειξε ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει πάντα να κάνουμε περισσότερα, γιατί εκεί πράγματι τίποτα δεν λειτουργήσε σωστά. Όμως υπάρχουν χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Τι σημαίνει λειτουργούν σωστά? Οι γυναίκες καταρχάς έχουν το θάρρος να καταγγείλουν τα περιστατικά κακοποίησης, άρα εμπιστεύονται επί της αρχής το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Και μετά υπάρχει αντίδραση και από την αστυνομία και από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες και αυτές πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και να παρέχουν ένα μεγαλύτερο πλέγμα προστασίας στις γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι θύματα κακοποίησης. Και τι εννοώ με προστασία? Το panic button έχει σώσει εκατοντάδες ζωές, γιατί έχει λειτουργήσει. Τι είναι το panic button? Μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή, η οποία μπαίνει σε μια συσκευή τηλεφώνου. Αν την δείτε εσείς και εγώ, δεν θα ξέρετε ότι είναι αυτή η εφαρμογή. Ενεργοποιείται αν η γυναίκα αισθάνεται ότι εν δυνάμει μπορεί να απειληθεί και αυτόματα αμέσως έρχεται η αστυνομία στο σπίτι. Οι στέγες περίθαλψης κακοποιημένων γυναικών. Το πιο δύσκολο, ξέρετε, κύριε Κοταρίδη, είναι να πάρει κάποιος την απόφαση, όχι να καταγγείλει, αλλά να φύγει ουσιαστικά από το σπίτι και από το κακοποιητικό περιβάλλον και να αναζητήσει πραγματική προστασία. Και όσο δεν φεύγει από το σπίτι, πάντα εν δυνάμει ο κίνδυνος δυστυχώς μπορεί να ελοχεύει όσα μέτρα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Και εκεί χρειάζεται κυρίως ψυχολογική στήριξη, όχι μόνο και νομική στήριξη, ώστε η γυναίκα η οποία έχει αποφασίσει πια ότι πρέπει να κόψει με τον κακοποιητή. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές σχέσεις εξαρτήσεις. Οι κακοποιητές πολλές φορές κάνουν τις γυναίκες να αισθάνονται. Υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια για τα οποία πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα. Πάντως, ο αριθμός των καταγγελιών μου λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είχαμε στο παρελθόν τόσες καταγγελίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην είχαμε τόσα φαινόμενα. Μπορεί να μην τα γνωρίζαμε. Πλέον μιλάει και πιο εύκολα η κοινωνία. Η κοινωνία μιλάει πιο εύκολα, η γειτονιά μιλάει πιο εύκολα, οι γυναίκες μιλούν πιο εύκολα και ότι οι γυναίκες τελικά εμπιστεύονται το κράτος. Παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση των Αγίων Αναργύρων, δυστυχώς, όπως σας είπα, όλα έγιναν λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις όπου τα πράγματα γίνονται σωστά. Λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα των γηπέδων και της βίας στα γήπεδα. Έχετε λάβει κάποια μέτρα για κάποιους που ήταν σκληρά? Πάντως φαίνεται πως αποδίδουν, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε, δηλαδή, και στα γήπεδα. Εγώ είμαι φίλαθλος, πηγαίνω στα γήπεδα. Υπήρχε μια γενικά ηρεμία. Είχαμε κάποια περιστατικά οπαδικής βίας εκτός γηπέδων πάλι. Αλλά ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση. Βλέπουμε τώρα, έχουμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Θα γίνει χωρίς κόσμο. Έχουμε τον τελικό του Conference, θα παίξει και ο Ολυμπιακός στη Φιωρεντίνα και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Μιλούσαμε πριν με τους ρεπόρτερ, υπάρχουν σκέψεις να κλείσει και η Εθνική Αθηνών Λαμίας για ένα διάστημα. Είναι λύσεις αυτές? Μισό λεπτό. Να δούμε πού ήμασταν πριν από ένα ή δύο χρόνια. Υπήρχε έντονο πρόβλημα βίας στα γήπεδα και εντός και εκτός γήπεδων. Κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικές αποφάσεις. Θυμάστε την κριτική που μας ασκήθηκε και από φιλάθλους, γιατί κλείσαμε τα γήπεδα. Μέχρι που να κατασταθούν οι κάμερες και να λειτουργήσει καλύτερα το ψηφιακό εισιτήριο με απόλυτη ταυτοποίηση του κατόχου του. Και η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε μία ακόμα αγωνιστική και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί το πρωτάθλημα θα κριθεί ουσιαστικά αύριο. Η εικόνα στα γήπεδα είναι τελείως διαφορετική.
Είναι εικόνα που μοιάζει περισσότερο με κανονικά ευρωπαϊκά γήπεδα. Αισθάνεται δηλαδή ο οικογενειάρχης άνετα να πάρει το παιδί του. Και αυτό έγινε όχι μόνο επειδή βάλαμε αυτά τα, το πλαίσιο καλύτερης, θα έλεγα, παρακολούθησης του τι γίνεται στο γήπεδο. Οι αυτοματοποιημένες ποινές έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, κύριε Κοταρίδη, και επέμενα πολύ σε αυτό. Πέφτει η κροτίδα, αυτόματη τιμωρία. Αυτό ξαναπέφτει, διπλασιασμός της ποινής. Χωρίς ούτε πολύ δράμα, ούτε συζητήσεις, ούτε να εμπλέκεται η αθλητική δικαιοσύνη. Ναι, παρεμβαίνουμε στο ζήτημα αυτό επί διάφορα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Άρα, και ταυτόχρονα βέβαια, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι μετά την τραγική δολοφονία του Γιώργου Λυγκυρίδη υπήρξε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά από την αστυνομία, η οποία έγινε με εχημήθεια και με μεγάλη, καθώς φαίνεται, με υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ανακριτικό υλικό για μια ουσιαστικά οργανωμένη συμμορία, η οποία ασκούσε συστηματικά βία. Και θα αποδοθούν ευθύνες και θα καταδικαστούν άνθρωποι, πιστεύω, αν δεν παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη, αλλά το υλικό το οποίο βλέπω είναι ένα υλικό το οποίο είναι πολύ πλούσιο και πολύ τεκμηριωμένο, ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου και με τη μεγάλη αυστηρότητα που ο ίδιος ο ποινικός κώδικας προβλέπει για αυτά τα περιστατικά. Να πω μια κουβέντα για τον τελικό του κυπέλου. Δεν είχε καμία ανάμειξη η ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Ήταν αποκλειστικά αρμοδιότητα της ΕΠΟ και των ομάδων. Εμείς θα διασφαλίζαμε την ασφαλή τέλεση του τελικού και με φιλάθλους. Όπως το κάνουμε για το conference και τον τελικό του conference. Είναι μια επιχείρηση που έχει τις προκλήσεις της, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, η οποία σε συντονισμό με τη UEFA, γιατί ξέρετε αυτές οι διαδικασίες, όταν η χώρα διοργανώνει μια τέτοια διοργάνωση, υπάρχουν διεθνή πρωτόκολλα. Και είδα, και θα το πω γιατί με ενόχωσε πάρα πολύ, για να δείτε το επίπεδο του λαϊκισμού σε αυτή τη χώρα, μια ανάρτηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Γιατί ορίστηκε βάσει του πρωτοκόλλου της UEFA, γιατί αυτό μας ζητάει η UEFA, ένα νοσοκομείο Ευαγγελισμός ως το νοσοκομείο αναφοράς σε περίπτωση που επίσημοι που θα έρθουν για τον αγώνα χρειαστούν περίθαλψη, το οποίο γίνεται σε κάθε αγώνα. Γιατί αυτό ορίζει το πρωτόκολλο. Και πάνω σε αυτό έσπασαν κάποιοι να κάνουν κριτική ότι δήθεν έχουμε, λέει, νοσοκομεία δύο ταχυτήτων. Μα προφανώς το ΕΣΥ έχει τα προβλήματά του. Δεν τα αρνήθηκε κανείς, αλλά για το Θεό. Ας βάλουμε ένα φρένο επιτέλους σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον άκρατο λαϊκισμό. Λοιπόν, τώρα μου δώσετε μια καλή πάσα για τα θέματα της υγείας. Θα σας ρωτούσα μετά, αλλά είναι ευκαιρία μια και το θέσατε. Είδα για παράδειγμα, έχουμε και καλά, έχουμε και στραβά. Είδα για παράδειγμα ότι ξεκίνησαν οι προληπτικές εξετάσεις, έχουν σταλεί τα πρώτα μηνύματα για το τεστ πάψης γυναίκες. Είχα ενημερωθεί γιατί είχα πάει στο Αττικό για μια υπόθεση. Το Αττικό, σε ημέρα εφημερίδας πριν μια-δύο εβδομάδες, είχε 1.300 άτομα. Ξεπέρασε το ρεκόρ, είχε τους περισσότερους ανθρώπους που μπήκαν, κατάφεραν οι άνθρωποι και διαχειρίστηκαν με πολύ κόπο όλη αυτή την ιστορία. Απ' την άλλη, υπάρχουν προβλήματα αντικειμενικά, υπάρχουν κενά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα, αλλά έχει και πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα προέκυψαν από μια υπερδεκαετή χρηματοδότηση τα χρόνια της κρίσης και από το γεγονός ότι στην πανδημία έμειναν πράγματα πίσω. Η προτεραιότητα ήταν στην αντιμετώπιση της κατεπίγουσας υγειονομικής κρίσης, την οποία τότε αντιμετωπίσαμε. Έχουμε προτάξει την αναμόρφωση του ΕΣΥ σε όλα του τα επίπεδα ως κεντρική προτεραιότητα τετραετίας. Τονίζω το τετραετίας. Διότι αυτή τη στιγμή γίνονται μια σειρά από παρεμβάσεις στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας, που δεν έχουν φανεί ακόμα, γιατί τώρα ολοκληρώνονται. Θα φανούν όμως σε 18 με 24 μήνες. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν τις προσλήψεις. Πρώτο, μισό λεπτό, θα έρθω στις προσλήψεις. 156 κέντρα υγείας ξαναφτιάχνονται. Ξαναφτιάχνονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε πολλά νοσοκομεία, σε 80. Μιλήσατε για το Αττικό. Στο Αττικό πήγα και επισκέφτηκα το εργοτάξιο. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Αττικού θα γίνει το πιο σύγχρονο στη χώρα, για να μπορεί να υποδεχθεί και τα πιο βαριά περιστατικά τραύματος. Δεν θα το δείτε ακόμα. Τώρα θα δείτε ένα εργοτάξιο. Σε 12 μήνες θα το δείτε έτοιμο όμως. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πολίτες θα τα δουν σε 12 με 18 μήνες. Κάποια τα βλέπουν ήδη. Πήγα, ας πούμε, στο Τζάνιο και επισκέφθηκα τους νέους θαλάμους. Μετά θα επισκεφθώ το ΚΑΤ, μια μικρή κλινική μικροχειρουργικής του χεριού. Η καλύτερη στη χώρα. Ίσως και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δημόσιο νοσοκομείο, εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο για περιστατικά τα οποία απαιτούν μικροχειρουργική στον ώμο, στον αγκώνα και ειδικά στο χέρι. Δημόσια δομή, ξαναέγινε και είναι καινούρια αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. Αυτές οι παρεμβάσεις χρειάζονται χρόνο. Γίνονται προσλήψεις αυτή τη στιγμή στην υγεία. Έχουμε θέματα προσέλκυσης γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Βεβαίως και έχουμε. Αναισθησιολόγοι, παθολόγοι,
νησιά, απομακρυνμένες περιοχές. Φροντίζουμε και κοιτάμε να δούμε τι πρόσθετα κίνητρα, ακόμα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε στους γιατρούς για να πάνε σε αυτές τις θέσεις. Όμως είναι λάθος να αφορίζουμε συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ξέρετε, για κάθε παράπονο το οποίο ακούω, για κάθε εικόνα προβληματική εφημερίας, γιατί είδα και τέτοιες φωτογραφίες, υπάρχουν και εφημερίες εκείνες, όπως αυτή που αναφερθήκατε, όπου τα νοσοκομεία μας καταφέρνουν και ανταποκρίνονται. Και να σας πω και κάτι, δεν το λέω για δικαιολογία, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο παντού στον κόσμο που σε κρίση εφημερίας να μην έχει αναμονές και δυσκολία διαχείρισης. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Αν κάτι αλλάζουμε στη φιλοσοφία μας, είναι ότι δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση και στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στις προληπτικές εξετάσεις. Πάντα ο κόσμος, όταν ακούει υγεία, σκέφτεται το νοσοκομείο. Και τα νοσοκομεία μας πρέπει να φτιάξουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και προσωπικό χρειάζονται και επενδύσεις σε υποδομές χρειάζονται. Αλλά τι κάνουμε για να μην φτάσουμε στο νοσοκομείο? Προληπτικές εξετάσεις είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια υγεία. Από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, μέχρι στιγμής, έχουμε εντοπίσει 20.000 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού, τον οποίο δεν γνώριζα. Γιατί πήγε το κράτος, τους έστειλε ένα μήνυμα και τους είπε: πηγαίνετε και κάνετε μια προληπτική. Μπορεί να μην το γνώριζαν και μετά. Επεκτείνουμε τα όρια. Πάμε τώρα στις γυναίκες 45 με 50 και 70 με 74. Κάνω έκκληση στις γυναίκες που μας ακούν. Αν πάρετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε. Πηγαίνετε και κάνετε αυτή τη δωρεάν εξέταση. Ξέρω ότι πάντα μπορεί να υπάρχει φόβος του αγνώστου, αλλά μπορεί πραγματικά να σας σώσει τη ζωή. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Εκεί θέλω να κάνω και μια ειδική έκκληση στους γονείς. Έχετε παιδί, είπατε, όσον 15 χρονών έχει κάνει, 15 μηνών. Έχει κάνει το εμβόλιο? Όχι. Τι, αγόρι? Αγόρι. Και τα αγόρια πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Λοιπόν, κατά του HPV, αγόρια και κορίτσια πρέπει να κάνουν το εμβόλιο αυτό. Μπορούμε να εξαφανίσουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV, εάν επιμείνουμε στη διαδικασία του εμβολιασμού. Και τα κορίτσια και τα αγόρια. Προχωράμε σε προληπτικές εξετάσεις στον καρκίνο του παχιός εντέρου. Και μετά θα πάμε στον καρκίνο του πνεύμονα και στα καρδιακιακά νοσήματα. Και θα κάνουμε επίσης μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης της κοινή γνώμη για τα βασικά της υγιεινής ζωής. Την άθληση. Μπορεί να φαίνονται απλά. Την άθληση, τη διαχείριση του βάρους, την υγιεινή διατροφή, την αποφυγή του καπνίσματος, αλκοόλ με πολύ ηλιολογισμένα. Όλα αυτά κάνουν τελικά τεράστια διαφορά στη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Άρα ναι, μεγάλη έμφαση στα νοσοκομεία μας, αλλά η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα των εκλογών τώρα, γιατί πλησιάζουν εκλογές. Ξέρετε, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι όλα τα κόμματα καλείται τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει, θέτοντας στο διακύβευμα ότι είναι η Ευρώπη, οι πολιτικές της Ευρώπης, μια ισχυρή φωνή της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη να συνδιαμορφώσει πολιτικές. Απ' την άλλη, όμως. Να σας διορθώσω. Όχι, δεν είναι όλα τα κόμματα που κάνουν αυτό. Είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω ακούσει κουβέντα ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ και την Ευρώπη. Από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ακούω μόνο να στείλετε μήνυμα στην κυβέρνηση για να είναι πιο αδύναμη την επόμενη μέρα. Κουβέντα δεν έχω ακούσει για την Ευρώπη. Ενώ οι ευρωεκλογές αφορούν την Ευρώπη. Λοιπόν, ναι. Άρα και εσείς όμως καλείτε τον κόσμο να ψηφίσει για να δώσει μια ισχυρή λαϊκή εντολή στην Δημοκρατία. Να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, λέτε, την επόμενη μέρα. Πρωτίστως. Πάλι με όρους εσωτερικούς κι εσείς πάντα. Πρωτίστως καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει για να έχουμε μια ισχυρή φωνή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θέλω να είμαι σαφής αυτό και αν παρακολουθήσετε τις ομιλίες μου, τα 3/4 του χρόνου μου, επεξηγώ τι πετύχαμε στην Ευρώπη αυτά τα 5 χρόνια και τι θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα 5 και γιατί μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη μπορεί τελικά να ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες. Είτε μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι διαδραστικοί πίνακες που έχουν μπει ήδη στα σχολεία, 20.000 σχολεία, τους είδα και στα ριζώματα, 36.000 σχολεία με αυτό το τέλος του χρόνου, είναι πόρτο του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Τα σετ ρομποτικής που πάνε στα σχολεία είναι πόρτο του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να μην νομίζουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά μόνο κάποιους λίγους, όπως ισχυρίζεται ψευδώς η αντιπολίτευση. Θα έχουμε λοιπόν επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αν ναι, ποιος θα το διαπραγματευτεί? Ποια ευρωομάδα και ποια ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρή νομιμοποίηση? Θα έχουμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο όταν έχουμε μεγάλες προκλήσεις για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ζητήματα απολύτως γεωπολιτικά κρίσιμα για την Ευρώπη? Εγώ έχω καταθέσει την πρόταση και θα την εξειδικεύσω κιόλας περισσότερο ότι ένα κοινό αμυντικό ταμείο ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ θα έπρεπε να ξεκινήσει χρηματοδοτώντας μια κοινή ευρωπαϊκή αεράμινα. Ένα ευρωπαϊκό Iron Dome, το οποίο προφανώς και θα ωφελήσει πολύ την Ελλάδα. Ποια θα είναι η πολιτική δύναμη που θα τα διαπραγματευτεί όλα αυτά, έχοντας το κύρος και τις γνώσεις? Τι θα κάνουμε μέχρι και τα ζητήματα ακρίβειας? Διότι θα μου πείτε, πώς σχετίζεται η ακρίβεια με την Ευρώπη? Μα έχουμε νέα αγορά.
Και σήμερα διαπιστώνουμε, μετά από πολύ και παραθεταμένη έρευνα, ότι πολλές πολυεθνικές παίζουν παιχνιδάκια και τιμολογούν τελείως διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες. Αυτό δεν αρκεί μόνο μια εθνική απάντηση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Και εγώ απέστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας της, εφόσον ξαναείναι πρόεδρος, που θα ξαναείναι λογικά και απολαμβάνει και τη στήριξή μας, να προτάξει αυτό το ζήτημα. Επειδή το είδα αυτό, τι περιμένετε πραγματικά, τι περιμένετε να κάνει η Βρυξέλλες? Δηλαδή, αν μια μεγάλη πολυεθνική κερδοσκοπεί βάρος του Έλληνα καταναλωτή, τι περιμένετε να κάνει η Βρυξέλλες? Γιατί υπάρχει ενιαία αγορά και υπάρχουν κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τιμολογούν και κάνουν το λεγόμενο transfer pricing. Mm-hmm. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Εγώ θέτω το ζήτημα και ζητώ περισσότερη επαγρύπνηση από τις Βρυξέλλες για πολυεθνικές εταιρείες που μπορεί να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι μπορεί η Ελλάδα να είναι μια μικρή αγορά, να μην έχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, παραδείγματος χάρη μια πολυεθνική, και να πουλάει πιο ακριβά. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Τι εννοεί η αγορά είναι αυτή? Όταν έχουμε μεγάλες, τονίζω, μικρές αποκλήσεις μπορεί να έχει, αλλά πολύ συχνά έχουμε μεγάλες αποκλήσεις προϊόντων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση, γιατί αυτό τροφοδοτεί σε έναν βαθμό και τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν την Ευρώπη. Και εγώ πρωτίστως γι' αυτό μιλώ. Όμως με ρωτήσατε για τις εθνικές προεκτάσεις της κάρτας. Ναι, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δεν νιώθετε ήδη ισχυρός, έχοντας ένα 41% από τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως και η κυβέρνηση νιώθει ισχυρή και έχοντας μια λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία θέλω να σας θυμίσω ότι μας γεμίζει πρώτα απ' όλα με ευθύνη και όχι με αλαζονία. Mm-hmm. Γιατί να σας πω κάτι, όταν κάνει και αντιπολίτευση να φέρει στο 41%, τον ελληνικό λαό προσβάλλει τελικά. Οι πολίτες μας έδωσαν το 41%, δεν πήγαμε να το πάρουμε εμείς. Και από την πρώτη μέρα που μας το έδωσαν, είπα τα κεφάλια κάτω. Δεν αντιμετωπίζουμε το ποσοστό αυτό με αλαζονία. Έχουμε έναν ορίζοντα τετραετίας να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές για τις οποίες είχαμε μιλήσει προεκλογικά. Όμως μια εθνική κάλπη παραμένει μια εθνική κάλπη. Και τι δεν θέλω? Δεν θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να δώσω πάτημα στην αντιπολίτευση, η οποία μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει αυτή η ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση. Γι' αυτό και έβαλα και ένα σαφή στόχο, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Το αντίστοιχο εκλογικό ποσοστό που πετύχαμε το 2019, όταν όλοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουμε κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορούμε 33%. Να. Εγώ δεν κρύφτηκα από τον στόχο. Αν δεν το πιάσετε αυτό το ποσοστό? Θα το έχουμε πιάσει. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το πιάσουμε και ενδεχομένως και να το ξεπεράσουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει σε κάθε εκλογή να μπορώ να ξέρω ακριβώς σε τι στοχεύω. Και βέβαια είναι το ποσοστό και είναι και ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Mm-hmm. Άλλο να εκλέξουμε 7 ευρωβουλευτές, άλλο να εκλέξουμε 8. Είναι ένας ευρωβουλευτής παραπάνω. Άρα και ο αριθμός των ευρωβουλευτών, που είναι το τελικό ζητούμενο σε αυτή την κάλπη, έχει την σημασία του. Και βέβαια η συμμετοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυτές τις ευρωεκλογές όχι ως εθνικές εκλογές, ας μην κρυβόμαστε, αλλά πρέπει να τους εξηγήσουμε για τους λόγους που προανέφερα, γιατί είναι σημαντικό να πάνε να ψηφίσουν. Και βέβαια να σταθώ και στην επιστολική ψήφο, η οποία, καθώς φαίνεται, είχε τελικά μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να σου πω, επειδή το χρησιμοποιήσει την ψήφιση ο πατέρας μου αυτό, είναι χρηστικό και είναι εύκολο. Όχι, είναι χρηστικό. Είναι μεγάλη τομή. Είναι τομή δημοκρατίας. Και όταν βλέπω τα μηνύματα από το εξωτερικό, μπορεί να μας ακούνε οι συμπολίτες μας από το εξωτερικό σήμερα, μας λένε γίναμε επιτέλους Ευρώπη. Κάναμε το αυτονόητο. Αλλά το κάναμε μόνοι μας. Mm-hmm. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την επιστολική ψήφο. Το λέω γιατί αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα ξαναπάμε στη Βουλή για τους 200 βουλευτές που χρειαζόμαστε για να επεκτείνουμε την επιστολική στις εθνικές εκλογές του 27 για τους διαμένοντες εκτός Ελλάδος. Και φαντάζομαι ότι τότε τα κόμματα θα αφήσουν στην άκρη τα μικροπολιτικά παιχνίδια, θα αντιληφθούν τη σημασία της επιστολικής ψήφου και θα μας στηρίξουν ώστε το εργαλείο αυτό να είναι διαθέσιμο και στις εθνικές εκλογές του 2027. Αλλά βλέπετε πόσο μεγάλη ευκολία είναι, ειδικά για πιο ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να μην θέλουν να μετακινηθούν, για νέα παιδιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουν και πάλι 17άριδες, άρα ψηφίζει η γενιά του 2007 για πρώτη φορά, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2007. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι στη Δευτέρα Λυκείου, ή παιδιά στην Τρίτη Λυκείου, τα οποία δίνουν επανελλαδικές εξτάσεις. Ξέρω τέτοια παιδιά, που είναι φοιτητές και δεν θέλουν να μετακινηθούν εντός της εξεταστικής και να πάνε να γυρίσουν στον τόπο της άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος. Είναι μια μεγάλη δημοκρατική τομή συμμετοχής και ενίσχυσης τελικά της δημοκρατίας μας, η επιστολική ψήφος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ποσοστών που παίρνουν τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα αναφερθώ σε ακροδεξιά απαραίτητα, δεν μιλάω τώρα για χρυσαυγίτικα μοντέλα, αλλά γενικά υπάρχει ένας μεγάλος κόμμα που επιλέγει δεξιότερα της
δεν το βλέπω. Το είδα. Σε σχέση τουλάχιστον με τις εθνικές εκλογές του 23. Mm-hmm. Είχαμε πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τρία συγκεκριμένα τον αριθμό. Το ένα δεν υπάρχει πια ουσιαστικά. Το δεύτερο, νομίζω ότι αναφέρομαι στη νίκη, αποκαλύφθηκε έτσι, αυτή η χυδαία εργαλειοποίηση της πίστης την οποία έκανε. Για το μεν τρίτο, για την ελληνική λύση δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή έτσι, η εργαλειοποίηση του πατριωτισμού και οι υψηλές κορώνες συγκρούονται με την σκληρή γεωπολιτική πραγματικότητα και με μια κυβέρνηση η οποία έχει υποστηρίξει τα συμφέροντα της χώρας και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να υπηρετήσει τον υπεύθυνο πατριωτισμό και όχι το φτηνό λαϊκισμό. Το ρωτώ αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πολλοί που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται προς το κέντρο σιγά-σιγά, βάζει στόχο το κέντρο και αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι δεξιά και μπορεί να το πληρώσει αυτό κάποια στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε στις εκλογές του 2023 να κάνει μια μεγάλη σύνθεση και να ανταποκριθεί και να, θα έλεγα, να καλύψει παραδοσιακούς ψηφοφόρους με, θα έλεγα, ενδεχομένως πιο πατριωτικές ευαισθησίες. Γιατί το έκανε αυτό? Ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις. Φύλαξε τα σύνορα, διαχειρίστηκε μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις με επάρκεια, ενίσχυσε το κύρος της χώρας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως υπηρέτησε και μια φιλελεύθερη οικονομικά πολιτική, αλλά και φιλελεύθερη κοινωνικά πολιτική. Και δεν το κρύβουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία θέλει να εκφράσει σήμερα τους ψηφοφόρους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Αλλά αυτό δεν έρχεται κατά ανάγκη σε καμία σύγκρουση με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εξακολουθούν να μας στηρίζουν. Και να σας μεταφέρω και την εμπειρία μου από τις περιοδίες που έκανα στο Βορρά. Βρέθηκα στη Θράκη πριν από 4 μέρες, χθες στην Ημαθία, στην Περία και στην Πέλα. Τη Δευτέρα θα είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη και στην Δυτική Μακεδονία. Το κλίμα το οποίο εγώ εισπράττω είναι ένα πολύ καλό κλίμα για την Νέα Δημοκρατία. Βλέπω μια συσπήρωση των ψηφοφόρων μας, καθώς πλησιάζουμε προς εκλογές, και είμαι αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στα θέματα της οικονομίας, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε 2-3 πράγματα. Καταλαβαίνετε, ένα κριτήριο το οποίο θα έχει ο πολίτης στο μυαλό του να ψηφίσει θα είναι και το θέμα της οικονομίας, της κατάστασης που βιώνει στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αντιπολίτευσης επιμένουν, το έκαναν και προεκλογικά, το κάνουν και τώρα, ενώ πριν από τις εθνικές εκλογές, ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Λένε μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα. Έχουμε πανάκριβα τρόφιμα, είμαστε δεύτεροι νομίζω στην Ευρώπη σε φόρους. Φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι πολύ ψηλός. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο απασχολεί σήμερα τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά τα ασθενέστερα νοικοκυριά. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Μπορεί όχι με την πάντα να καλύπτουμε τις προσδοκίες των πολιτών, εκεί είναι όμως στραμμένη όλη μας η προσοχή. Δεν αναφέρομαι μόνο στους ελέγχους, στα πρόστιμα, στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, στο πώς θα απλοποιούμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Και αυτή είναι μια διαρκώς, θα έλεγα, προσαρμοζόμενη πολιτική. Να δώσω ένα παράδειγμα. Διότι δυστυχώς και εταιρείες δεν συνεργάζονται πάντα. Ναι, αποδίδει αυτή η πολιτική όμως. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αποδίδει. Με ποια είναι? Ότι έχουμε φρενάρει τις αυξήσεις και βλέπουμε κάποιες μειώσεις. Αλλά ακόμα, ειδικά στα τρόφιμα, μην κοροϊδευόμαστε, οι τιμές είναι, η βάση των τιμών πια είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Και οι μισθοί είναι υψηλότεροι όμως. Θα έρθω στους μισθούς στη συνέχεια, γιατί δεν θέλω να παραγνωρίσω το θέμα των τιμών. Τι βλέπουμε, τι αρχίζουμε και βλέπουμε ότι κάνουν πολλές εταιρείες? Αλλάζουν συσκευασίες. Το ίδιο προϊόν, εκεί που ήταν 200 γράμματα, τώρα είναι 180. Αυτό είναι καινούργια πρακτική σχετικά. Θα παρέμβουμε με ακόμα πιο έντονο τρόπο. Αλλάζει συσκευασία, θα μου το λες με μεγάλη ένδειξη στο ράφι. Να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι το ίδιο με αυτό το οποίο αγόραζε, αγοράζει τελικά λιγότερο. Άρα η πραγματική τιμή μονάδος έχει αυξηθεί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια συνεχής μάχη αυτή, διότι και η αγορά προσαρμόζεται στα μέτρα τα οποία εμείς λαμβάνουμε. Όμως, η πραγματική απάντηση στην ακρίβεια δεν μπορεί να είναι άλλη από την αύξηση των μισθών. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί στην χώρα και οι συντάξεις. Αναντήρητα έχουν αυξηθεί. Αρκεί αυτό για να καλύψει τον πληθωρισμό? Όχι πλήρως, αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό ανάγκη. Τις αυξήσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις, ο Έλληνας δεν τις έχει δει όμως στην καθημερινότητα. Ξέρετε κάτι, γιατί μπορεί να τις βλέπει στο λογαριασμό, αλλά τα χρήματα αυτά φεύγουν την πρώτη φορά που τα βάζει στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό το λέω. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι φόροι έχουν μειωθεί και ότι οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Και να πω και κάτι, το σημαντικό είναι να αυξάνεται όχι μόνο ο κατώτατος μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός. Και να μιλήσουμε και για κάτι για το οποίο δεν μιλάμε αρκετά συχνά, και αυτό είναι η μείωση της ανεργίας. Ήταν η πρώτη προτεραιότητα που είχαμε θέσει το 2019. Η ανεργία από το 17% προσεγγίζει το 9%. Αυτό είναι 400.000 θέσεις εργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνεργοι με επίδομα ανεργίας και τώρα έχουν ένα μισθό. Καλό μισθό κατά κανόνα. Έχει βελτιωθεί πολύ
η θέση τους σε σχέση με το που βρισκόντουσαν. Και όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζόμενων. Ακούω γκρίνια από πολλούς εργοδότες στον τουρισμό. Δεν βρίσκουμε, λέει, εργαζόμενους. Αυξήστε τους μισθούς και θα βρείτε. Και υπάρχουν ούκο λίγοι ξενοδόχοι που το έχουν κάνει και προσελκύουν τους καλύτερους εργαζόμενους. Έτσι δουλεύει και η αγορά εργασίας στα ζητήματα των μισθών. Άρα, δεν λέω ότι οι αυξήσεις των μισθών καλύπτουν όλες τις αυξήσεις. Αλλά και για τις αυξήσεις, να θυμηθούμε ότι τώρα μιλάμε βασικά γιατί. Μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, πρωτίστως για τα τρόφιμα. Δεν μιλάμε για την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί το λύσαμε το θέμα. Και οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν μερικές φορές και από τα προ-κρίσης επίπεδα. Όμως το νοικοκυριό έχει δαπάνες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Θέλω να απαντήσω το θέμα για τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για μειώσεις φόρων παντού. Επειδή κατέθεσε πρόταση νόμου, αυτή η πρόταση θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο. Και το Γενικό Λογιστήριο θα την κοστολογήσει. Να. Για να δούμε λοιπόν πόσο στοιχίζουν όλα αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα το πω με πολύ απλά λόγια. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν στη χώρα. Δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε περιβάλλον δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με εμένα πρωθυπουργό. Το να τάζουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν είναι ο ορισμός του λαϊκισμού που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν που κατέθεσαν την πρόταση, δεν μπορούν να κρυφτούν. Εντάξει, τώρα... αυτό που λέει η αντιπολίτευση όμως οι γενικές γραμμές και όλα είναι ότι κόψτε από τα επιδόματα και τα ΠΑΣ και τα καλάθια και τα λοιπά. Ποια επιδόματα. Να μας πει, δεν λέει αυτό. Ποια επιδόματα. Το επίδομα γένας, να το κόψουμε. Το πήγαμε 2.300 ευρώ, θυμίζω. Τα επιδόματα τέκνων, να τα κόψουμε. Τα επιδόματα τα οποία δίνουμε για να κόψουμε τα γεύματα τα οποία δίνουμε στα σχολεία. Ποια επιδόματα να κόψουμε. Να έρθει να μας το πει η αντιπολίτευση. Αν θέλει να κόψουμε στοχευμένα επιδόματα τα οποία δίνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, να έχει το θάρρος να το πει. Δεν νοείται σήμερα. Σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής αυστηρότητας από την Ευρώπη, να συζητούμε για οποιαδήποτε περικοπή φόρων, αν δεν μας πει η αντιπολίτευση ποιους άλλους φόρους θα αυξήσει ή ποιες δαπάνες θα περικόψει. Και τώρα μας έκαναν. Θα έλεγα την χάρη να καταθέσουν πρόταση νόμου. Τώρα αυτή η πρόταση νόμου θα πάει λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο, θα κοστολογηθεί για να δούμε όλοι το επίπεδο, το μέγεθος του λαϊκισμού, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως δήθεν ειδικό στα θέματα της οικονομίας, αλλά στα θέματα των δημόσιων οικονομικών προφανώς φαίνεται να μην έχει ιδέα του τι προτείνει ή αν έχει ιδέα τότε είναι παντελώς ανεύθυνος. Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς γενικά είστε ικανοποιημένος από το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο? Γιατί υπάρχουν και αυτά τα σενάρια και η λογική που λέει ότι μετά τις ευρωεκλογές είναι πολύ πιθανό να προχωρήσετε σε κάποιες αλλαγές. Ένα μικρό ανασχηματισμό, προφανώς δεν μου το πείτε εμένα σήμερα εδώ, αλλά γενικά θα σκεφτόσασταν ότι πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα στο πώς κινείται η κυβέρνηση? Πάντα θέλω να γινόμαστε καλύτεροι. Μπορούμε καλύτερα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Αλλά αυτή ήταν η αρχή μου πάντα. Δεν συμβιβάζομαι με το καλό. Θέλω το καλύτερο και πάντα και για τον εαυτό μου. Κάθε μέρα αναμετρέμαι με αυτό το οποίο έχω κάνει, με τα λάθη μου και σκέφτομαι τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί το λέω αυτό? Η δεύτερη τετραετία πρέπει να είναι η τετραετία μεγάλων αλμάτων. Δεν συμβιβάζομαι με την εκλογική νίκη, δεν κάθομαι πίσω να απολαύσω τα καλά της εξουσίας. Είναι εντολή ευθύνης για εμένα αυτό το 41% το οποίο πήραμε. Και βεβαίως πιέζω και εγώ τους υπουργούς και όλη την κυβερνητική μηχανή, μονίμως να κάνουμε περισσότερα και γρηγορότερα. Αλλά θέλω να βάλω όμως και ένα πλαίσιο ως προς την υλοποίηση αποφάσεων. Δεν πατάμε ένα κουμπί και αλλάζει η Ελλάδα. Είδατε οι παρεμβάσεις στην υγεία για τις οποίες σας μίλησα. Αν θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουμε ένα τμήμα επειγόντων των περιστατικών σε ένα νοσοκομείο, θέλουμε 18 μήνες. Δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να γίνει αύριο. Γι' αυτό και μιλάω πάντα για ορίζοντα τετραετίας. Τρέχουν όπως πολλά πράγματα και η κυβέρνηση είναι συντονισμένη σε μια μεταρρυθμιστική λογική μεγάλων αλλαγών, χωρίς να λογαριάζουμε το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος. Τώρα είστε 5 χρόνια στην εξουσία. Αν ξεκινούσατε από την αρχή, έχοντας την εμπειρία και έχοντας βιώσει αυτά που έχετε βιώσει ως πρωθυπουργός, τι θα κάνατε διαφορετικό, τι θα αλλάζατε? Είναι δύσκολο να σας το πω, γιατί κανείς δεν εισέρχεται στο πρωθυπουργικό γραφείο γνωρίζοντας κατά ανάγκη αυτά τα οποία μπορεί να γνωρίζω σήμερα. Όμως η εμπειρία έχει μια αξία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ναι, και σήμερα είμαι σίγουρα πιο αποτελεσματικός από ό,τι ήμουνα πριν από 5 χρόνια. Θα έλεγα ακόμα καλύτερη προτεραιοποίηση στόχων, μεγαλύτερη επιμονή στην παρακολούθηση των πολιτικών. Δεν αρκεί μερικές φορές να ψηφίζετε κάτι.
πρέπει να είναι κανείς από πάνω για να είναι σίγουρος ότι αυτή η πολιτική τελικά θα υλοποιηθεί. Μεγαλύτερη λογοδοσία των, θα λέγα, των υπουργών, αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους υπουργούς, άπαξ και δίνεται μια κατεύθυνση, να μπορούν να υλοποιούν την πολιτική και στη συνέχεια το κυβερνητικό επιτελείο να παρακολουθεί το αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αυτή υλοποιείται. Λάθη κάνατε αυτά τα 5 χρόνια. Προφανώς. Μα δεν τα έχω κρύψει. Και μερικές φορές κατηγορήθηκα γιατί ζήτησα συγγνώμη. Μα για λάθη ζήτησα συγγνώμη. Δεν ζήτησα συγγνώμη για κάτι το οποίο κάναμε καλά. Αλλά λάθος είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Αλλά θα έλεγα πρόχειρος είναι αυτός που δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Mm-hmm. Προσπαθώ πάντα να μαθαίνω από τα λάθη μου και να μην τα παραλαμβάνω. Λοιπόν, ερώτηση την οποία σας έχει γίνει πολλές φορές, αν θα επιδιώξετε και τρίτη θητεία. Και τι με ρωτάτε στην άλλη. Και αν θα... Γιατί μήπως λάβω μια πιο σαφή απάντηση, γιατί ποτέ δεν έχω κάτι ξεκάθαρο. Και αν θα ολοκληρώσω. Να το πάμε αλλιώς. Θα εξαντλήσετε αυτή τη δεύτερη θητεία. Θα εξαντλήσω τη δεύτερη θητεία. Και... θα επιδιώξετε και τρίτη. Θα επιδιώξουμε και τρίτη. Ως Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξουμε και τρίτη θητεία και στο βαθμό που είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εν ενεργεία πρωθυπουργός, η απάντηση είναι γιατί όχι. Αλλά γιατί να μας απασχολεί το ζήτημα αυτό τώρα. Γιατί με βλέπετε διστακτικό να μιλήσω για κάτι το οποίο μπορεί στην πορεία να είναι απολύτως προφανές. Γιατί το βρίσκω και λίγο αλαζονικό. 10 μήνες μετά τις εκλογές να συζητούμε για το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης το 27. Λοιπόν, είμαι πρωθυπουργός εν ενεργεία, είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει με το αν έχετε θέσει κάποιους στόχους και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό και αν θεωρείτε πως θα κλείσετε ένα κύκλο, αν θα έχετε ολοκληρώσει κάποιο έχει κύκλο. Έχει να κάνει με το πόσο χρήσιμος και δημιουργικός αισθάνομαι. Είναι μια κουραστική δουλειά και δύσκολη δουλειά. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Είναι για μένα η πιο τιμητική θέση που μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Και γι' αυτό και απέκρουσα από την πρώτη στιγμή οποιοδήποτε σενάριο με ήθελε να μετακινούμε στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, διότι τιμώ την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν οι Έλληνες πολίτες. Τιμητικό είναι να ακούγεται το όνομα ενός Έλληνα πρωθυπουργού και με μεγάλη ευρωπαϊκή θέση, αλλά δεν με αφορά το θέμα αυτό. Θα παραμείνω εκεί που με έταξαν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά το 27 είναι ακόμα μακριά και αυτή τη στιγμή η προσοχή μου είναι εστιασμένη στο πώς θα υλοποιήσουμε το έργο για το οποίο μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Ωραία, κάτι τελευταίο. Από ό,τι καταλάβα, έχουμε δρόμο ακόμα. Βέβαια, όταν κλείσει αυτός ο κύκλος σας, γιατί θα θέλατε να μείνετε στην ιστορία, τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς και από την κυβέρνησή σας. Με βάζετε να προβάλλω στο μέλλον τις δυσκολίες του παρόντος. Θα σας πω ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχω θέσει. Mm-hmm. Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Να έχουμε μια ποιότητα ζωής αντίστοιχη αυτών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Να πρωταγωνιστούμε ως Ελλάδα στην Ευρώπη εκεί που μπορούμε να πρωταγωνιστούμε. Δεν θα μπορούμε να πρωταγωνιστούμε παντού, αλλά υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να πρωταγωνιστούμε. Αυτό το νομίζω το έχουμε ήδη πετύχει, να μην υπάρχει ποτέ, να μην ξαναγυρίσει ποτέ το φάσμα μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Να είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μια σταθερή δημοσιονομικά χώρα, η οποία πορεύεται στο μέλλον με ασφάλεια. Να έχουμε μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες υπάρχουν σήμερα και να δίνουμε ευκαιρίες, πραγματικές ευκαιρίες, στους ασθενέστερους να μπορούν να διακριθούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους. Έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτούς τους στόχους. Δεν τους έχουμε υλοποιήσει προφανώς ακόμα. Μπορεί να προσεγγίζουμε σε κάποιους, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και βέβαια, ποτέ δεν κλείνει ένας κύκλος μιας χώρας. Οι χώρες προοδεύουν, συγκρίνονται με άλλες χώρες. Εξελίσσονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εμείς κάναμε ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Δεν θέλω ποτέ να ξεχνούν οι Έλληνες. Δηλαδή λέμε τώρα ότι είμαστε η δεύτερη φτωχότερη κατά κεφαλήν στην Ευρώπη. Μα γίναμε η δεύτερη φτωχότερη επειδή χρεοκοπήσαμε. Δεν έγιναμε επί Νέας Δημοκρατίας. Ξεχνάμε τι πάθαμε. Χάσαμε το 25% του πλούτου μας. Η μεγαλύτερη απώλεια πλούτου μεταπολεμικά σε οποιαδήποτε χώρα του ΩΣΑ έγινε στην Ελλάδα αυτό. Και έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Και δυστυχώς η κρίση παρατάθηκε επειδή υποκύψαμε στο λαϊκισμό. Και ένας από τους λόγους που δίνω πολιτικό πρόταγμα σε αυτήν τη μάχη είναι γιατί δεν θέλω να ξανασηκώσει κεφάλι ο λαϊκισμός. Διότι όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση, είτε από τη δήθεν πατριωτική γιαλατζή αντιπολίτευση στα δεξιά μας, είτε από την αντιπολίτευση στα αριστερά μας, είναι όλα ένα ντεζαβού αυτών τα οποία ζήσαμε και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Γι' αυτό και το πολιτικό μήνυμα των ευρωεκλογών έχει μια μεγάλη σημασία. Ο λαϊκισμός και ειδικά αυτός ο τοξικός λαϊκισμός, ο ακοστολόγητος λαϊκισμός, ο λαϊκισμός των προσωπικών επιθέσεων δεν πρέπει να ξανασηκώσει κεφάλι στην Ελλάδα. Τον πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Στον κύριο Κασελάκη, αναφέρεστε. Σε όποιον νομίζετε. Να.
Επειδή ο κύριος Κασελάκης θα ήθελα να μου πείτε λίγο και να κλείσουμε αυτό. Ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι, γιατί είναι κοντά τα ποσοστά τους. Πώς τον κρίνετε μέχρι τώρα ως αρχηγός αντιπολίτευσης? Δεν θα τον σχολιάσω καθόλου. Ας τον κρίνει ο ελληνικός λαός για αυτά τα οποία λέει και για αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία κάνει. Εξάλλου, οι ευρωεκλογές θα είναι η πρώτη ευκαιρία να κριθεί. Εγώ αντιμετωπίζω πολιτικά πάντα τους αντιπάλους μου, χωρίς καμία προσωπική έτσι, αιχμή. Η επίθεση, η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται στη Βουλή. Θα είμαστε στη Βουλή την επόμενη Παρασκευή για να συζητήσουμε ουσιαστικά εφόλυση ύλης εν όψη των ευρωεκλογών. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος δεν είναι στη Βουλή για να μπορούμε να έχουμε μια απευθείας αντιπαράθεση, χρήσιμη θα ήταν, πιστεύω. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι δικό του θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως τώρα, πάλι ο γιος μου έβαλε να σας ρωτήσω αν μπορούμε να βρούμε κανένα εισιτήριο για τον τελικό του conference. Αν έχετε καμιά άκρη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μείνει πολύ μακριά από τέτοιου είδους αιτήματα, διότι αν αρχίσουμε, αν κάνουμε οποιαδήποτε απόπειρα να τα ικανοποιήσουμε, δεν έχουμε πρόσβαση εισιτήρια. Θα δυσαρεστούσαμε πάρα πολλούς, αν και καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό να έχουμε μια ομάδα στο τελικό του conference και δύο ομάδες στο Final Four. Και μακάρι και οι δύο ομάδες στο Final Four να μπορέσουν να πάνε στον. Και να επικρατήσει και ηρεμία στον τελικό. Να μην πάνω από όλα. Πάνω απ' όλα και βέβαια να το πω και αυτό, επειδή τελειώνει το πρωτάθλημα αύριο. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ηρεμία και στο πρωτάθλημα και τελικά το αποτέλεσμα και το πρωτάθλημα να κριθεί στα γήπεδα και όλοι τελικά. Να χειροκροτήσουν τον πρωταθλητή και τον νικητή, γιατί ο πρωταθλητής κρίνεται μέσα στα. Εσείς πηγαίνατε γήπεδο παλιά, ήσασταν. Ναι, τώρα δεν πάω πια για λόγους που νομίζω ότι μπορεί να. Σας έχει λείψει. Μου έχει λείψει, ναι. Και πρέπει να σας πω ότι η μόνη περίπτωση να πάω στο γήπεδο είναι αν και οι δύο ελληνικές ομάδες καταφέρουν. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αν καταφέρουν να προκριθούν στον τελικό της Ευρωλίγκας, εκεί θα βγάλω το αθλητικό μου καπέλο και θα πάω ως Έλληνας Πρωθυπουργός που θα έχει τη μεγάλη χαρά να δει δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής. Οι προπόθεσεις θα πάνε και δύο. Οι προπόθεσεις θα πάνε και δύο. Ναι. Μας, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.